Γεια χαρά σε όλους! Η επιβίωση στον Άρη συνεχίζεται και πάμε να δούμε που είχαμε μείνει στο πρώτο επεισόδιο. Όσοι δεν το είδατε, να μπείτε να το δείτε. Είχαμε χτίσει στο προηγούμενο επεισόδιο το ιατρείο μας, όπου βλέπετε ήρθε και ο ασθενής μας με το σπασμένο κόκκαλο. Βλέπετε το γιατρό εδώ που έρχεται με τα φάρμακα να το γιατρέψει. Και πρέπει τώρα να δούμε τι άλλο δεν έχουμε κάνει για να το κάνουμε. Έχουμε βάλει το ορυχείο μας, έχουμε βάλει τα μηχανήματα μας για να φτιάχνουν τα υλικά οικοδομής, τα μέταλλα κλπ. Και τώρα πρέπει να φτιάξουμε χημείο και εργοστάσιο για spares. Θα βάλω λοιπόν το χημείο μας, να το βάλω εδώ νομίζω είναι καλό. Και δίπλα του, νομίζω όμως πρέπει να βάλω και ένα οξυγόνο, έχω υλικά όμως, να δω αν έχω υλικά, να το βάλω μεγάλο. Έχω, οπότε θα το βάλω μεγάλο, για να μην έχουμε προβλήματα. Και θα βάλω και αυτό, εργοστάσιο για να φτιάχνει υλικά. Θα το βάλω στα γρήγορα όμως, για να τα χτίσουν γρήγορα. Και πρέπει τώρα βασικά να δω τι θα κάνω και με την ενέργεια, γιατί παίζει να μου τελειώσει και η ενέργεια σε λίγο. Ίσως να μην είναι αρκετή μόνο μια πλάκα, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Προς το παρόν πρέπει να το βάλω αυτό μπορώ να το βάλω υψηλής προτεραιότητας για να κάνουν πιο γρήγορα. Θα φέρω και άλλους άπικους, αλλά θα φέρω εργάτες μόνο. Λοιπόν, έχω δύο γιατρούς, έχω τρεις μηχανικούς, τρεις βιολόγους, θα φέρω εργάτες. Να φέρουμε και βιολόγους, λες. Οκ, θα φέρω ένα βιολόγο. Ας το βάλουμε να έρθει πρώτα βιολόγος, ένας ή δύο, να δούμε πόσοι θα έρθουν. Και ανάλογα, τι έπαθε αυτός τώρα. Α, το ρομποτάκι μας βγήκε εκτός λειτουργίας. Πρέπει να έρθει ο τέτοιος να το φτιάξει, τον βλέπετε εδώ. Λοιπόν. Α, επίσης να σας πω ότι καθώς προχωράμε στο παιχνίδι, έχουμε και κάποια πράγματα να αντιμετωπίσουμε, όπως είναι οι μετεωρίτες που πέφτουν. Θα τους δείτε κάποια στιγμή, θα πέσουν σίγουρα πάνω μας. Οι οποίοι μπορεί να σκοτώσουν τους ανθρώπους μας. Εκτός από τους μετεωρίτες έχουμε... Να, ακούσαμε ένα τώρα, κάπου εδώ κοντά έπεσε. Εκτός από τους μετεωρίτες έχουμε την ηλιακή καταιγίδα, η οποία πάλι μπορεί να μας σκοτώσει τα ανθρωπάκια μας. Και έχουμε και τους δυνατούς ανέμους, οι οποίοι μας προειδοποιούν όταν έρθουν. Λοιπόν, ήρθε ένας βιολόγος. Οι υπόλοιποι πρέπει να είναι εργάτες. Θα βάλουμε μόνο εργάτες για να φτιάχνουν πιο γρήγορα υλικά. Λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστροφές. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε δηλαδή τους μετεωρίτες που πέφτουν. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ηλιακές καταιγίδες και τους ανέμους τους δυνατούς, οι οποίοι μπορούν να μας σκοτώσουν τα ανθρωπάκια μας. Θα βάλω μια μηχανή λοιπόν εδώ για να φτιάχνει spares. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε νερό. Να φτιάξουμε ένα τέτοιο. Όπως βλέπετε, μας τελείωσαν τα υλικά, αλλά θα τα βάλω και όταν φτιάξουν υλικά θα τα χτίσουν. Θα βάλω και ένα depósito. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι έχουμε ανέμους, οι οποίοι μπορούν να μας σκοτώσουν τα ανθρωπάκια μας. Να μας τα τραυματίσουν βασικά. Βλέπετε, αυτός τώρα θα τραυματιστεί μάλλον, αν δεν τα καταφέρει να πάει γρήγορα σπίτι. Θα πρέπει να τους... Εντάξει, ευτυχώς είναι όλοι μέσα. Μόνο αυτός είναι έξω. Ελπίζουμε να τα καταφέρει. Τα ρομποτάκια ευτυχώς δεν έχουν προβλήματα με αυτά. Λοιπόν, νομίζω θα τα καταφέρει. Έλα φίλε, μπορείς! Έλα, θα τα καταφέρεις! Λοιπόν, τα κατάφερε, εντάξει, δεν έπαθε τίποτα. Πρέπει να μείνουν όλοι μέσα όμως, τώρα θα τους κλείσω την πόρτα. Θα τους κλείσω την πόρτα, μην βγουν έξω. Και όπως είχα προβλέψει, τελειώνει και το ρεύμα. Οπότε θα έχουμε θεματάκια εδώ τώρα. Λοιπόν, εντάξει, okay. Όλα υπό έλεγχο. Πέρασε η αμμοθύελα. Έχουμε λοιπόν 17 ανθρωπάκια. Νομίζω είμαστε εντάξει. Μόλις είδατε ένα μετεωρίτη να πέφτει εδώ τώρα. Κάποια φάση θα πέσει σίγουρα και πάνω στα κτίρια μας. Επίσης έχουμε πρόβλημα με το νερό, πρέπει να το χτίσουν επιγόντως αυτό. Έλα, χτίσου το να δούμε. Okay, εντάξει. Το πρόβλημα με το νερό διορθώθηκε. Δεν έχουμε όμως υλικά να χτίζουμε. Δεν έχουμε υλικά, οπότε θα το σταματήσω αυτό. Θα το σταματήσω να μην μου τρώει υλικά. Και περιμένουμε τώρα. Περιμένουμε, θα το βάλω και αυτό high priority, θα το βάλω υψηλή προτεραιότητα για να μας φέρουν λίγα μέταλλα να φτιάξουμε υλικά. Βλέπετε εδώ το ανθρωπάκι πάει, παίρνει τα μέταλλα εκεί και φτιάχνεται τα υλικά. Κάτσε να δούμε τι παίζει. Ωραία, είναι όλα μια χαρά. Χαίρουν όλοι άκρα υγείας. Έρχονται και άλλα ανθρωπάκια, οκ. Okay. Λοιπόν, νομίζω να μην δεχτώ άλλους. Πόσους έχω,
Έχω 20, οκ, okay, θα τους αφήσω προς το παρόν. Είπαμε, θέλει προσοχή, πρέπει να τους φέρνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, προς το παρόν δεν θα κάνω τίποτα άλλο, όπως βλέπετε η ενέργεια μας πάει να τελειώσει, όπως βλέπετε. Ήδη έχει έρθει ένα, χρειαζόμαστε κάτι, έχει ρομποτάκια, έχει... Δεν χρειαζόμαστε τίποτα τώρα από όλα αυτά, ακόμα, αλλά εδώ έχουμε και τεχνολογία. Έχουμε και πατέντα εδώ για να φτιάχνεις ρομπότ, αλλά όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε ούτε τα λεφτά για να τα αγοράσουμε, είναι πολύ ακριβά. Πρέπει να αγοράσουμε και κάποιες τεχνολογίες σε κάποια φάση, κάποιες πατέντες. Λοιπόν, τώρα ενέργεια. Πρέπει να φτιάξουμε για την ενέργεια. Πρέπει να φτιάξουμε μια ηλιακή πλάκα, πιστεύω. Και μια μπαταρία. Οπ, μας έπεσε το ρεύμα. Λοιπόν, τώρα έπεσε το ρεύμα. Για να έρθει το ρεύμα πρέπει να ξημερώσει. Ευτυχώς όμως είμαστε πρωί. Ωραία, ξημέρωσε. Ευτυχώς είμαστε μια χαρά. Αλλά σε περίπτωση που μας κοπεί το ρεύμα και δεν έχουμε ρεύμα για αρκετή ώρα, τα στραβάκια μας θα πεθάνουνε. Οπότε τώρα είμαστε εντάξει, την κλειδώσαμε. Πρέπει να φτιάξω και λίγα κρεβατάκια όμως. Αυτό το ξέχασα. Γιατί τους βλέπω όλους ξάγρυπνους. Λοιπόν, θα βάλω άλλα δύο κρεβατάκια. Είπαμε, οικονομία. Πάντως, εκτός από όλες τις φυσικές καταστροφές, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τους πειρατές του διαστήματος. Οι οποίοι έρχονται και μας σκοτώνουν τα ανθρωπάκια μας. Και αυτοί μας σκοτώνουν τα ανθρωπάκια μας. Οπότε πρέπει να προσέξουμε και από αυτούς. Αλλά είναι νωρίς ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Όπα! 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 Κοιτάξτε που έπεσε ο μετεωρίτης. Ακριβώς πάνω στο δίπλα στο τέτοιο. Ευτυχώς δεν μας το χάλασε. Λοιπόν, κάποια στιγμή όμως δεν την γλιτώνω. Θα πέσει πάνω μου τέτοιο. Όσο μεγαλώνει η αποικία μας, σίγουρα θα πέσει πάνω μας μετεωρίτης. Το θέμα είναι να μην μας σκοτώσει τα ανθρωπάκια μας. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με το ρεύμα τώρα. Οχ, σοβαρό πρόβλημα με το ρεύμα. Λοιπόν, τα κλείνω όλα. Κλείνω το ιατρείο. Άργησα. Ούτε αέρα έχει, Λοιπόν, θέλω αέρα τώρα. Άμα δεν έρθει αέρας. Βλέπετε, έχουν παγιδευτεί έξω τώρα αυτοί. Και έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, έχει έρθει. Είναι η πρώτη. Λοιπόν, ας τα κλείσω και αυτά. Θα τα κλείσω όλα. Θα κλείσω και την αποθήκη. Θα κλείσω και αυτό. Να μην και η ρεύμα. Έλα, γύρνα. Γύρνα, τελειώνει και το φαΐ. Λοιπόν, άμα καταφέρουν να ζήσουν μέχρι το πρωί. Η ανεμογεννήτρια εδώ είναι μικρή και δεν είναι αρχίτη να σηκώσει το ρεύμα. Ήδη νομίζω έχει ρεύμα αυτό. Λοιπόν, έχει μόνο η πόρτα ρεύμα. Πρέπει να αντέξουν μέχρι το πρωί. Αυτός πεινάει, βλέπετε μπορεί να πεθάνει από την πείνα τώρα αυτός. Αλλά νομίζω θα προλάβει, εντάξει. Θα προλάβουμε παιδιά, εντάξει. Προλάβαμε νομίζω. Οπ, κάποιος πέθανε. Όχι, όχι, κάποιος πέθανε. Από ασφυξία. Χάσαμε 12. Χάσαμε 12 από ασφυξία. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Θέλουμε οξυγόνο γρήγορα. Τους χάσαμε όλους. Εντάξει, επανήλθε το οξυγόνο. Επανήλθε το οξυγόνο, χάσαμε άλλο έναν. Χάσαμε άλλο έναν από οξυγόνο. Πόσοι μας έμειναν. Μας έμειναν 2 εργάτες μόνο. 4. Λοιπόν, είδατε τι έγινε. Χάσαμε 16 ανθρωπάκια μέσα σε μισό λεπτό. Λοιπόν, πρέπει να φέρουμε ανθρωπάκια γρήγορα, γιατί θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Θα φέρω βιολόγους πρώτα για φαγητό. Έχουμε φαγητό? Οχ, δεν έχουμε ούτε φαγητό. Το ρομποτάκι μας τα έπαιξε εδώ. Λοιπόν, ανοίγω και τη βάση για να έρθουν οι έπικοι, να έρθουν τα ανθρωπάκια μας. Το στάτους μας είναι πολύ χαμηλό και πρέπει να ανέβει το στάτους για να έρθουν τα ανθρωπάκια. Οπότε μάλλον... Όχι! Έπεσε πάνω στο σπίτι, αλλά ευτυχώς δεν μας σκότωσε κανέναν. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε τώρα. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Τελειώνει και το φαΐ. Πρέπει να έρθει κόσμος. Πρέπει να έρθει κόσμος ή να έρθουν φαγητά. Ή να μας φέρουν φαγητά. Έχουμε ένα εργάτη ο οποίος αρρώστησε και χρειάζεται γιατρό. Δεν μπορεί να γιατρευτεί μόνος του. Οπότε πρέπει να έρθει και γιατρός κάποια φάση. Το ρομποτάκι που το χρειαζόμαστε είναι ταχυπαίξη. Λοιπόν, έχουν μείνει 4. Ο ένας είναι άρρωστος. Έχουν μείνει 3 στην ουσία. Ο ένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, οκ, okay, ήρθα φαγητά. Πρέπει να πάρω λίγα φαγητά. Τι να τους δώσω όμως, θα τους δώσω φάρμακα. Να τους δώσω και λίγα τέτοια και να πάρω φαγητά. Οκ, okay. Τώρα πρέπει οι εργάτες μας να έρθουν. Ελάτε γρήγορα να φέρετε φαγητά. Βλέπετε τώρα θα κουβαλήσουν να ανταλλάξουν για να πάρουμε φαγητά. Γιατί δεν το κάνουν όμως. Λοιπόν, έλα, σηκωθείτε στα γρήγορα, πάρτε. Πάρτε τέτοια, μην πεθάνουν από την πείνα. Βλέπετε που τα κουβαλούν. Τελειώνει και η ενέργεια. Όχι, μην τελειώσεις. Μην τελειώσεις, όχι. Κάτσε να τα κλείσω όλα, μην τελειώσει η ενέργεια. Θα το κλείσω και αυτό. Τι άλλο να κλείσω, θα το κλείσω και αυτό. Οκ. Okay. Έλα, γρήγορα, πάρτε φαΐ. Ήρθε φαΐ, γρήγορα, πάρτε. Πού τους. Εντάξει, το γλιτώσαμε τώρα. Τουλάχιστον δεν θα πεθάνω από την πείνα. Και περιμένουμε. Βλέπετε το ρομποτάκι. Οπ, χάλασε και το άλλο ρομποτάκι.
Να το δω, πρέπει να έρθει ο τεχνικός να το φτιάξει. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Ευτυχώς έχουμε φαγητά, δεν θα πεθάνω από την πείνα προς το παρόν. Θα σταματήσουμε το βίντεο κάπου εδώ. Θα σας αποχαιρετήσω λοιπόν. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Planet Base. Αφήστε ένα like, κάντε ένα σχόλιο. Διεκδικήστε την ευκαιρία να είστε στα κανάλια του μήνα. Καλό να περνάτε και να διασκεδάζετε με τα βίντεο μου. Γεια σας!